Καλησπέρα σας. Τέλεια. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, δόξα Θεώ. Μπράβο. Καλώς τον κύριο Τσόχο. Ακόμα σπίτις εσύ? Εγώ σπίτι είμαι. Και βολευτικές. Μιχάλη, τι σόι τεστ ήταν αυτό, ρε φίλε? Τώρα πριν από λίγο μου ήρθε το αποτέλεσμα. Είμαι οριακά θετικός, λέει. Ορίστε. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Τι οριακά θετικός? Έτσι γράφει. Ναι. Μου ήρθε εδώ. Προφανώς έχεις πολύ χαμηλό οικο φορτίο. Μοριακή ανείχνευση του SARS-CoV-2 με real time και τα λοιπά. Ναι. Έγινε απομόνωση οικού RNA από το αποσταλέν υλικό το εργαστήριο. Ναι, ναι. Παρουσίασε αναστολέο αντίδραση, χρησιμοποιήθηκε, ξέρω εγώ, λέει ένα κατεβατό εκεί και λέει αποτέλεσμα. Το εξεταζόμενο δείγμα είναι οριακό θετικό για το SARS-CoV-2. Πάρα πολύ ωραία. Περαστικά δηλαδή. Τέλεια. Τα κάνεις όλα στο όριο, ακόμα και το COVID. Τρέσει. Όντως είμαι, ναι. Αν και είμαι τον άκρον. Αλλά ναι, αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω εγώ αυτό. Οριακά θετικό μου. Μπολταρισμένο κιόλας. Ναι. Αυτό είναι. Είναι πολύ, πολύ μικρό οικο φορτίο. Πάντως νομίζω ότι έχει μια διαφορά αυτό. Βγαίνεις στις λιγότερες μέρες με αρνητικό τεστ. Κοίταξε, εγώ ήρθα σε επαφή την Τετάρτη το βράδυ. Ναι. Με το φίλο μου, έτσι, που μου είπε μετά από λίγο ότι πήγε να κάνει τεστ και μου λέει είμαι θετικός. Και άρχισα να το λέω για τη μαμά του, για τη θεία του, για τη γιαγιά του. Ρωτούσα τι κάνουνε. Λοιπόν, ναι. Όχι, γιατί ήμασταν πολύ κοντά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εντάξει, οκ. Okay. Δεν εννοείται ότι δεν. Σαν που και αυτός το ήξερε. Και εγώ είμαι από τους πλέον προσεκτικούς, που φοράω μάσκες συνέχεια και τα λοιπά. Εκεί στο ραδιόφωνο, Μιχάλη, με κοροϊδεύουν. Είμαι ο μοναδικός που φοράω. Και με κοροϊδεύουν, μου λένε γραφικό και τα λοιπά. Τι φοράς μάσκες και τέτοια. Λοιπόν, και η επαφή ήταν την Τετάρτη. Και μετά μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν και μου είπαν ότι θα κάνεις την Κυριακή το τεστ για να φανεί το PCR. Γιατί είχα κάνει διάμεσα ένα από αυτά τα, πώς τα λένε, rapid κτλ. Ήταν αρνητικό. Αυτά όλα, ναι. Τα rapid, self, melf κτλ. Ναι. Λοιπόν, και μου είπε τα κάνεις την Κυριακή και μη σου πω καλύτερα Δευτέρα. Άνθρωπος που γνώριζε, επιστήμονας, έτσι. Ο φίλος μου, ο κύριος, ναι, καθηγητής. Ναι. Είναι καθηγητής φαρμακευτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εντάξει, άμα δεν ξέρει αυτός, ποιος ξέρει? Εγώ. Λοιπόν, και μου είπε, και όντως πήγα χθες τελικά και μου ήρθε μόλις τώρα αυτό. Ζωντανά, συμβαίνει τώρα, ούτε Ευαγγελάτος να ήμουν, ρε φίλε. Με φαντάζεσαι, Ευαγγελάτο, να πούμε να σκάει αυτό. Να κραδένει το χαρτί. Αέρα. Να κραδένει το χαρτί στον αέρα, να λέει οριακά θετικός, κυρίες και κύριοι. Και τώρα δεν προβλέπετε, ναι, 5 μέρες καραντίνα μέχρι το επόμενο. Δεν ξέρω, καραντίνα, ναι. Θα ρωτήσω, δεν ξέρω. Καραντίνα προβλέπετε οπωσδήποτε. Ναι. Νομίζω ότι είναι 5 μέρες. Για εμβολιασμένους και τέτοια δεν προβλέπονται αυτά πλέον. Νομίζω ότι είναι 5 μέρες και εφόσον την Πέμπτη κάνεις τεστ και είναι αρνητικό. Έτσι είναι. Τέλεια. Κοίταξε, με πήρε η κοπέλα, μου λέει στα όρια είμαστε. Τι να κάνω, λέω, βγάλω το θετικό, μια χαρά είμαι εδώ στο σπίτι. Γλιτώσω και τις βενζίνες. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω τη συνέντευξη του Κλάους στον Καζέτα. Είναι, ναι. Κανα μισάρο πρέπει να καθίσει για τη διαβάση όμως, είναι μεγάλη. Είναι ωραία. Σωστά. Ό,τι είδα από τους τίτλους. Ναι. Μπράβο στα παλικάρια που την. Ποιος την έκανε, ναι, κάτσε να την πούμε κιόλας. Παναγιώτης Δελαταριόφ. Δαλαταριόφ. Ναι. Δαλαταριόφ, και ναι. Και Δημήτρης Σαμόλης. Ναι. Έχει ωραία συνέντευξη, Κλάους Αθανασιάδη. Λοιπόν, ναι. Τι σχολιάζουμε σήμερα, κύριε Τσόχο? Δεν σχολιάζω 47 πόντους που έβαλε ο Κάρι χθες το βράδυ, όχι? Όχι. Δεν το είδες. Λίγο Λίβερπουλ να μας πει. Λίγο Λίβερπουλ, Μιχάλη. Λίγο Λίβερπουλ θες, ναι. Τώρα έγινε. Τώρα έγινε. Έγινε. Με ψάχνετε την Τετάρτη το βράδυ που παίζει Άρσεναλ Λίβερπουλ? Παίζει.
Είσαι και άρεσε. Πρόσεξε να τα λες καλά για τη Λίβερπουλ. Όχι, όχι, εγώ θα κάνω Champions League εκείνη τώρα. Εγώ θα κάνω Champions League εκείνη τώρα, αλλά θα βλέπω Arsenal Λίβερπουλ. Κυριαρχεί μια φωτογραφία του Κλοπ που γελάει από χθες το βράδυ. Ναι, αλήθεια είναι. Στα social media. Πια το πρωτάθλημα έφτασε στο 50-50. Πλησιάζει και το Manchester City Liverpool, νομίζω είναι την μεθεπόμενη αγωνιστική. Ναι. Βεβαίως τώρα έχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες, οπότε μεθεπόμενη ναι. αγωνιστική είναι αρχές Απρίλη, κάπως αρχές Απρίλη είναι το Manchester City Liverpool, όπου εντάξει έτσι όπως έγιναν τα πράγματα είναι πολύ κομβικό, αλλά η Liverpool αν κερδίσει αύριο στο Emirates στην Arsenal, πάει στον πόντο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι... φτάσαμε στο 50-50 λίγο πριν το φινάλε. Κοίτα να δεις, η δυναμική που έχουν αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες λέει περισσότερο Λίβερπουλ. Ναι. Απλώς η City έχει αυτό το πολύ μικρό προβάδισμα του ενός βαθμού και εντάξει το μάτς λιγότερο που έχει Λίβερπουλ φαβορεί είναι μεν, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο μάτς. Σωστά. Στο Emirates και τον Arsenal, η οποία έχει και πολύ μεγάλα κίνητρα, είναι πια τέταρτη στη βαθμολογία και θέλει να βγει Champions League, έχει και πολύ καλό σερί. Για Arsenal εντυπωσιακό σερί, έχει 5 συνεχόμενες νίκες. Γενικά είναι καλά η Arsenal, αλλά εντάξει, προφανέστατα μια σκάλα, τουλάχιστον μια σκάλα πιο κάτω από την, από την Liverpool. Τώρα, μία... λέω, η φωτογραφία της στιγμής δείχνει ότι η δυναμική της Liverpool είναι καλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν άκουσες πριν, ρώτησα, είπες μία σκάλα κάτω. Ναι, ναι, όχι ένα σκαλί, μία σκάλα, έτσι. Μίλησα με ακρίβεια. Εντάξει, σκάλα σαν αυτή της πυροσβεστικής. Προφανώς εννοείς. Για τους ουρανοξύστες. Δεν το διευκρίνησα αυτό, δεν το διευκρίνησα. Ναι, ναι, ναι. Μιχάλη, να σου πω κάτι τώρα. Επειδή βλέπω ότι, έχει, ότι πάμε σιγά σιγά για το 100% στα γήπεδα, δεν ξέρω αν θα το αποφασίσω σύντομα ή στα, στα δικά μας, για τα, στα δικά μας τα μέρη ναι, ναι, ναι. να στρέψω. Τώρα είμαστε από το, από τη βδομά, από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είμαστε στο 75, έτσι. Πήγαμε το 50 στο 75. Ναι, δεν έχει νόημα. Βλέπεις... αυτό το 75 δεν έχει νόημα. Δεν, δεν, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν τηρείται κανένα. Κοίταξε, παίρνουμε κάποιες αποφάσεις για να κάνουμε τη διαφορά. Κατάλαβες. Για να μας συζητάνε. Το 75 είναι σε ένα γήπεδο 10.000 θέσεων, 7.500 θεατές. Ναι. Συνεπώς είναι ο ένας δίπλα ναι. στον άλλον. Δεν τηρούνται. Δεν έχει κανένα νόημα. Okay, το καταλαβαίνω το 20%, το 30% πραγματικά μπορεί να έχει ένα γήπεδο το οποίο οι θεατές μεταξύ τους δεν τηρείται, αλλά τέλος πάντων θεωρητικά θα μπορούσαν οι θεατές μεταξύ τους να έχουν μια απόσταση ασφαλείας. Τώρα το 75% και να θέλουν να το τηρήσουν σε σχέση με τις αποστάσεις ναι. ασφαλείας δεν γίνεται. Είναι 3-4 θέσεις γεμάτες. Άρα τι αποστάσεις ασφαλείας. Δεν μπορούν να υπάρξουν αποστάσεις ασφαλείας ναι, εγώ δεν βλέπω. Στο 75%. Εγώ δεν από βλέπω 30, άντε 40% και πάνω, πες το για μισέ το. Το ίδιο είναι. Κοίταξε, όταν βλέπει ο οπαδός, όχι ο οπαδός, ο φίλαθλος, αυτός που πηγαίνει, δεν θέλω να το βάζω ταμπέλα, αυτός που πηγαίνει στο γήπεδο, γουστάει να πάει στο γήπεδο. Αντί να πάει σε ένα μαγαζί, ας πούμε, να πιει καφέ, γουστάει να πάει στο γήπεδο. Εγώ έτσι τον βλέπω. Λοιπόν, ναι. όταν βλέπει ότι πάει εκεί και προσπαθούν να τον βάλουν σε μια τάξη, τον πούν πρόσεχε, πάνε δεξιά-αριστερά, να φοράτε εκείνο, να κάνει να μην συνοστίζεται κτλ. Και το βράδυ, 2 η ώρα, πάει σε ένα κλαμπ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Λαδάδικα, και είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Σου λέει, ρε φίλε, κάποιος με δουλεύει εμένα τώρα. Α, εντάξει, το απόγευμα μου είπα να πάω. Οι παραλογισμοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι παραλογισμοί των μέτρων. Ο ίδιος έτσι, για τον ίδιο μιλάω, Μιχάλη. Ναι, ναι, ναι. Το απόγευμα πήγε στο πάω ΚΑΕΚ, ας πούμε. Ναι. Εσύ λες πήγε αλλού. Εγώ που μπαίνω πολύ συχνά στα αεροπλάνα. Να σου πω παραλογισμό ανάμεσα σε χρονική απόσταση 2 λεπτών στον ίδιο επί της ουσίας, στον ίδιο χώρο. Είσαι έξω από την πύλη και περιμένεις να μπεις στο αεροπλάνο και στα καθίσματα που κάθεσαι και περιμένεις έχει ένα κάθεσαι ένα κενό, ένα κάθεσαι ένα κενό. Παντού αυτοκόλλητα, μην κάθεσαι δίπλα-δίπλα, μην αυτό, μην εκείνο. Και μετά μπαίνεις στο αεροπλάνο, γίνεται ένας πάνω στον άλλον.
μετά από δύο λεπτά. Οπότε, ναι, ναι. Λες, τώρα το έξω, ρε παιδιά, και οι φωνές και το αυτό, και κρατήστε αποστάσεις στην ουρά. Οι ίδιοι άνθρωποι που θα καθίσουμε μέσα δίπλα-δίπλα, ένα λεπτό πριν απ' έξω, γιατί να μην είμαστε δίπλα-δίπλα, δηλαδή τι θα αλλάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η ιστορία ήταν ένας σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Οπότε κατανοείς και ότι δεν υπήρχε προηγούμενο, δεν είχαμε manual, συνέβαινε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ό,τι να είναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και βλέπω, βέβαια και ο κόσμος τον βλέπω λίγο, είναι οι μαζεμένοι, δηλαδή για τα γήπεδα μιλάμε πάντα, έτσι, δεν ξέρω, επειδή εγώ παρακολουθώ πολύ Κοσμοτέ, πολύ, δηλαδή βλέπω και τα μπάσκετ ευρωπαϊκά, βλέπω και τα πρωταθλήματα, δηλαδή και στα άλλα γήπεδα και σε άλλες χώρες. Σε κάποια, στα κλειστά περισσότερο φοράνε μάσκες, στα ανοιχτά ελάχιστοι βλέπω ότι φοράνε μάσκες, ακόμα και στα μάτς του Champions League, ας πούμε, το κορυφαίο επίπεδο, του Europa League. Ναι, δεν υπάρχει. Γενικά πια υπάρχει μία... Είμαστε στη φάση πια που ο κόσμος το έχει αφήσει πίσω του. Καλός, κακός. Ναι, το έχει αφήσει πίσω. Δεν θα το κρίνω τώρα εγώ, αλλά δεν λειτουργεί πια με γνώμονα τον COVID. Διάβασα ένα φοβερό στο Twitter 2-3 μέρες αφού το ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, που έγραφε ένας, πρέπει να δοθεί, λέει, Νόμπελ ιατρικής στον Πούτιν, μέσα σε 2 μέρες εξαφάνισε τον κορονοϊό. Όντως. Όντως. Όντως, έτσι γίνεται. Δεν ξέρω, ο κόσμος πηγαίνει, λες, στα γήπεδα. Δηλαδή, εγώ έχω ως παράδειγμα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ περισσότερο. Δηλαδή, εμένα η εικόνα του ΠΑΟΚ μετά το μάτς, η εικόνα της Τούμπας μετά το μάτς με τη Μίντιλαντ. Με το μάτς με ποιον ήταν, με τον Ιωνικό, ήτανε. Το επόμενο, με τη Μίντιλαντ. Ναι. Και το προχθεσινό, μετά την... τη Γάνδη, ας πούμε, τη νίκη την ευρωπαϊκή με το μάτσο του ελληνικού πρωταθλήματος, που ποιον έπαιξε ο ΠΑΟΚ προθέσεις, κόλλησα τώρα και έβαλε τον κόλλο ΑΚΠΟ με τα Γιάννενα. Λοιπόν, εγώ περίμενα να δω περισσότερο κόσμο στην Τούμπα. Κοιτάξτε, γενικά ο Έλληνας σε σχέση με τον γήπεδο είναι του πανηγυριού. Αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε για πρωτάθλημα και με τα Γιάννα θα είχε 15-20.000 κόσμο. Δεν πάει για πρωτάθλημα, πάμε μόνο με τη Γάνδη, πάμε μόνο με τη Μίτλαντ. Συμβαίνει σε όλα τα ελληνικά γήπεδα, είναι ένα συνήθειο όλων των Ελλήνων οπαδών, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζουν. Είμαστε του πανηγυριού, ρε παιδί μου. Εδώ το βλέπεις πόσο είμαστε του πανηγυριού σε ομάδες Β' Εθνικής. Κάνει η ομάδα πρωταθλητισμό στη Β' Εθνική ή όποια ομάδα. Την κάρτα το γήπεδο της. Ανεβαίνει στη Super League, αλλά εκεί είναι η μάχη σωτηρίας και κόβει τα μισά εισιτήρια από ό,τι έκοβε την προηγούμενη χρονιά που έκανε πρωταθλητισμό στη Β' Εθνική. Γιατί ο Έλληνας θέλει να πάει στο γήπεδο να κερδίζει και να βγαίνει πρώτος. Άμα δεν κερδίζει και δεν βγαίνει πρώτος, τι να πάω τώρα να δω αν θα σωθώ, τι να πάω τώρα να δω αν θα βγω Ευρώπη. Εγώ ξέρεις γιατί προβληματίστηκα, γιατί εγώ έχω ζήσει τον ΠΑΟΚ μετά από μεγάλες προκρίσεις, σημαντικές, ξέρω ο καθένας το μεγάλο το μικρό το έχει στο μυαλό του όπως θέλει, αλλά μετά από σημαντικές προκρίσεις ή μετά από νικηφόρα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που τύχαινε να είναι εντός έδρας γινόταν χαμός στο γήπεδο. Δηλαδή προσπαθούσε ο κόσμος, αντιδρούσε μάλλον με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην ομάδα, θέλοντας να την ευχαριστήσει για την ωραία βραδιά που του προσέφερε την ευρωπαϊκή. Εγώ έτσι τον έχω συνδεδεμένο στο μυαλό μου, έτσι τον έχω στο μυαλό μου τον κόσμο του ΠΑΟΚ, την Τούμπα μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και γι' αυτό με εντυπωσιάζει και το συζητάω τώρα, μετά από αυτά τα δύο. Όποιος και αν ήταν ο αντίπαλος, έτσι. Δεν έπρεπε να είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε. Ναι, καλά, προφανώς. Όποιος και να ήταν, η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος είναι φοβισμένος και μαζεμένος γενικότερα. Όχι του ΠΑΟΚ, γενικότερα. Είναι μαζεμένος. Καλά, σίγουρα παίζει ρόλο. Και παίζει ρόλο ότι όλη αυτή η ιστορία τον έβγαλε και από τη συνήθεια του γηπέδου. Γιατί το γηπέδο είναι και μια ωραία συνήθεια. Άμα δύο χρόνια βγεις από αυτή τη συνήθεια, θέλεις λίγο χρόνο να ξαναπάρεις μπρος. Και τώρα το 75% ορίστηκε.
Ναι, το 75% α πούμε ορίστηκε το Σάββατο και την Κυριακή παίζανε μάτς. Πολλοί δεν το είχαν πάρει μυρωδιά. Ναι. Ναι. Στη λεωφόρα, όχι, ξέρεις πολύ... γιατί άλλο. Είναι και ψυχολογικό. Φεύγω εγώ από την Τούμπα που έχω πάρει την προκρισάρα, ας πούμε, με τη Μίντιλαν. Περνάω καλά, τέλεια. Κάνω ό,τι είναι να κάνω το βράδυ. Γουστάρω με τους φίλους μου, με τους ανθρώπους μου, με τη γυναίκα μου, με τη φίλη μου, οτιδήποτε. Και με το που τελειώνει όλο αυτό το γούστο και από το γήπεδο και μετά, κάνω το λάθος είτε να ανοίξω. Κυρίως την τηλεόραση, ας πούμε, είτε να ανοίξω το ίντερνετ και με βομβαρδίζουν με αρνητικές ειδήσεις, με όλα τα άσχημα της γης, ρε φίλε. Με πολέμους, με αυξήσεις, με αυτό, με ανθρώπους, γιατί προβάλλεται περισσότερο το αρνητικό και όχι το θετικό. Και του χαλάς την ψυχολογία του άλλου. Εκεί που είναι στο ζενίθ, εκεί που είναι στο πίκτο, ας πούμε, με το που κάνει αυτό το πράγμα, την κίνηση, είτε με το τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση, είτε με το πληκτρολόγιο, με το κινητό του, ας πούμε, στο κινητό ή στο τάμπλετ στον υπολογιστή του, το χαλάς, το ξεπεζεύεις κατευθείαν. Πού να βρει το γούστο τώρα ο άλλος και την όρεξη να πάει, ας πούμε, μετά να βγάλει. Εγώ έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω. Γενικώς τραβήξα μεγάλο ζόρι. Μιχάλη, πες λίγο για το σκηνικό με Τσέλσι και Αμπράμοβιτς. Πώς το έχεις στο μυαλό σου και όλο αυτό που γίνεται. Εντάξει, και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν μεγάλο παραλογισμό. Δηλαδή, κανονικό παραλογισμό. Θυμίζω ότι η αγγλική κυβέρνηση είναι αυτή που ενέκρινε την αγοραπολισία του Αμπράμοβιτς και θυμίζω ότι από τότε υπήρχε μεγάλη κουβέντα σε σχέση με το που προέρχονται αυτά τα χρήματα. Αν είναι Ρώσος ολιγάρχης, από πού έχει βγάλει τα χρήματά του, ποιες είναι οι πηγές των εσόδων του. Μπούρου. Επίσης, να θυμίσω ότι η είσοδος στο αγγλικό ποδόσφαιρο στην Premier League τέτοιων επιχειρηματιών είναι αυτό που εκτόξευσε την εμπορικότητα. Σωστά. Δεν θα πω τη δημοφιλία, γιατί οι δημοφιλές του αγγλικού πρωτάθλημα ήταν ανέκαθεν. Αλλά την εμπορικότητα αυτού του πράγματος την εκτόξευσε η είσοδος τέτοιων επιχειρηματιών, διότι ξαφνικά η Chelsea, που ήταν μια ομάδα που πάλευε για να βγαίνει πέμπτη, έκτη, μήπως έπαιρνε ευρωπαϊκό εισιτήριο, έγινε μια ευρωπαϊκή υπερδύναμη. Και ούτω καθεξής. Η Manchester City το ίδιο, που ήταν μια ομάδα που ανεβοκατέβαινε στην Premier League, έγινε μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη με τα χρήματα των Αράβων. Ναι. Και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εδώ έχουμε μια υποκρισία από την πλευρά της αγγλικής κυβέρνησης. Αλλά πέρα από την υποκρισία, εγώ ξέρω όλο αυτό λίγο δυσκολεύομαι και νομικά να το καταλάβω. Ναι. Δηλαδή, τι θα πει κάνουμε κατάσχεση τώρα σε όποιον είναι φίλος, είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Ρωσία ή τον βαφτίζουμε Ρώσο ολιγάρχη ή είναι Ρώσος ολιγάρχης, δεν με απασχολεί, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια μια χαρά κινούνταν στη Δύση και μια χαρά επιχειρηματικές δραστηριότητες το επιτρέπαμε να κάνει και μια χαρά στους κοινωνικούς και πώς το λένε, κοσμικούς κύκλους της κάθε χώρας συμμετείχε και μια χαρά σχέσεις με την κυβέρνηση της κάθε χώρας είχε και ξαφνικά ένα ωραίο πρωί λέμε κατάσχεται η περιουσία του, κατάσχονται τα χρήματά του. Αυτό είναι το γενικό σχόλιο. Τώρα όσον αφορά την Τζέλση, αυτό που γίνεται είναι ανέκδοτο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να διαλύσεις μια τέτοια ομάδα εξαιτίας ακόμα ό,τι και αν έχει κάνει ο διοκτήτης της. Ακόμα και αν υποθέσουμε, που εξήγησα την άποψή μου γι' αυτό, αλλά ακόμα και να υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο σε σχέση με τον ιδιοκτήτη. Τι είναι όλο αυτό τώρα, θα διαλύσουμε την ομάδα επειδή είχε αυτόν τον ιδιοκτήτη που είχε. Οκ, το καταλαβαίνω, να ζητήσουμε την αλλαγή ιδιοκτησίας και να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο. Στοπ, δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν επιτρέπονται να κινούνται χρήματα από τον λογαριασμό της Chelsea προκειμένου να κλείσει αεροπλάνο να παραπέξει με τη Lille. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αγοράσει ο παδός της Chelsea που δεν έχει διαρκές εισιτήριο να παραδεί την ομάδα στο γήπεδο, γιατί αυτό θεωρείται εμπορική συναλλαγή του Αμπράμοβιτς. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί ο παδός της Chelsea να πάει στην μπουτίκ της ομάδας του και να αγοράσει μια φανέλα, γιατί αυτό θεωρείται εμπορική συναλλαγή του Αμπράμοβιτς. Πρόκειται για τον απόλυτο παραλογισμό. Τέλος πάντων, σίγουρα θα βρεθεί ένας τρόπος που δεν είναι άλλος από την μεταβίβαση των μετοχών. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα χρήματα, πού θα πάνε τα χρήματα, διότι διαβάζει ο κόσμος, ας πούμε, ότι μπορεί να πουληθεί η Chelsea 2 δις, 2,5 δις, 3 δις. Είναι ένα ερώτημα, ναι, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα.
πώς θα δεσμευτούν, αλλά νομίζω αυτό λιγότερο ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και ως ένα βαθμό τον φίλο της Τσέλσι. Αυτός που θα έρθει να πάρει την Τσέλσι τα λεφτά, δηλαδή η Τσέλσι κάνει 1 δις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Σε ποιον θα τα δώσει? Ναι. Στον Απόλλωνα θα τα δώσω. Από αυτό δεν θα αγοράσει. Θεωρητικός όχι. Θεωρητικός όχι. Όχι. Όχι, ναι. Δεν μπορεί να κάνει συναλλαγή ο Αμπράμοβιτς. Τώρα, τι είδους συμφωνία θα υπάρξει κάτω από το τραπέζι σε σχέση με τον Αμπράμοβιτς? Πόσο η αγγλική κυβέρνηση θα καταφέρει τα χρήματα αυτά να μην φτάσουν ποτέ στον Αμπράμοβιτς? Πόσο εκτεθειμένη σε δάνεια είναι η Τσέλσι και άρα αυτός που θα έρθει θα αναλάβει τα χρέη και δεν θα δώσει χρήματα στον Αμπράμοβιτς? Πόσο αυτό το ίδρυμα Αμπράμοβιτς που τρέχει τώρα την Τσέλσι δεν έχει σχέση με τον Αμπράμοβιτς μετοχικά και άρα μπορεί να γίνει αγοραπολισία μέσω αυτού? Τέλος πάντων, είναι ένα σωρό νομικά ζητήματα που νομίζω και τον κόσμο λίγο τον ενδιαφέρουν. Ναι. Τι θα πάρει ο Αμπράμοβιτς από αυτήν την ιστορία? Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από το τούνελ η Τσέλσι. Αλλά με όλη αυτή την ιστορία, ακόμα και να υποθέσουμε ότι έχει απόλυτο δίκιο η Δύση στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται σε τέτοιου είδους ολιγάρχες, εν τέλει τι κατάφερε? Κατάφερε να έχουμε ενός λεπτού σιγή στο πιο πρόσφατο μάτς της Τσέλσι στο πρωτάθλημα εκτός έδρας για τα θύματα στην Ουκρανία, και ενώ στην Αγγλία δεν θυμάμαι ποτέ να έχω δει μάτς στο οποίο δεν τηρήθηκε απόλυτα το ενός λεπτού σιγή, σε εκείνο το μάτς, ήταν εκτός έδρας μάτς για την Τσέλσι, οι 2.500 φίλοι της Τσέλσι την ώρα του ενός λεπτού σιγή φώναζαν εθνικά το όνομα του Αμπράμοβιτς. Δηλαδή, τι καταφέρνει η Δύση με όλη αυτή την ιστορία η αγγλική κυβέρνηση? Να τον κάνει και ακόμα μεγαλύτερο ήρωα. Έτσι. Ακόμα και σε αυτό στο οποίο στόχευε, τελικά δεν τα καταφέρνει. Διότι ο παδός της Τσέλσι με τον Αμπράμοβιτς έχει ζήσει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας του, έχει ζήσει το πρωτάθλημα, Champions League, της Παναγιάς στα μάτια. Και τέλος πάντων, το αν είναι φίλος ο Αμπράμοβιτς του Πούτιν ή αν έχει εμπορική συναλλαγή με τον Πούτιν, λίγο τον ενδιαφέρει. Έτσι. Από την άλλη, πρέπει να πούμε εδώ ότι η κόντρα Αμπράμοβιτς της αγγλικής κυβέρνησης δεν είναι τωρινή. Είναι μια κόντρα 2-3 ετών τουλάχιστον. Θα σας θυμίζω τα συχνά προβλήματα που είχε συχνά με τη Βίζα και κάποιες φορές τη μη δυνατότητα να μπει στη χώρα. Ναι. Με αποτέλεσμα να παραβγάλει η Ισραηλινή υπηκότητα, επειδή ζούσε αρκετά συχνά στο Ισραήλ, έχει αγοράσει διάφορα σπίτια στο Ισραήλ, για να μπορεί να μπαίνει στην Αγγλία. Σας θυμίζω ότι πριν κάνα δύο χρόνια είχε πει δεν την αντέχω άλλο αυτήν την ιστορία, θα πουλήσω. Σας θυμίζω εκείνη την ιστορία την κατασκοπική που έμοιαζε με ταινία, με τη δολοφονία ή την απόπειρα δολοφονίας των δύο πρώην πρακτόρων της ΚΑΓΕΜΠΕ, μάλλον ενός και της κόρης του, αν θυμάμαι καλά, με την περίφημη ιστορία με το παγκάκι όπου με ένα αέριο προσπάθησαν να τους σκοτώσουν πριν δύο χρόνια. Ναι. Και ήταν υπό την προστασία Μαρτίνων στην Αγγλία, και τότε η αγγλική κυβέρνηση είχε ευθέως κατονομάσει τον Πούτιν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, και σε όλη αυτή την ιστορία η αγγλική κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να συνδέσει τον Αμπράμοβιτς, και από τότε άρχισαν τα πάρα πολλά προβλήματα για τον Αμπράμοβιτς. Βεβαίως δεν αποδείχθηκε ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί αν είχε αποδειχθεί ή τέλος πάντων ακόμα και αν υπήρχαν ενδείξεις θα είχε οδηγηθεί σε δίκιο ο Αμπράμοβιτς. Αλλά όλο αυτό άρχισε να χαλάει από εκεί πάρα πολύ. Και τώρα είναι αυτό που λέμε ότι την φύλαγαν στη γωνία. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Όχι, πριν βγεις στο πρώτο μισάωρο, έλεγα στον Κώστα, φαντάσου να είχαμε κάνα τέτοιο σκηνικό εμείς εδώ. Τι θα γινότανε, τι χαμός θα γινότανε. Δηλαδή ο Αμπράμοβιτς θα ήταν σε ομάδα της Ελλάδος, μεγάλη. Ναι. Ναι. Τι είχε να γίνει? Το ίδιο προβληματικό σκηνικό θα ήταν, γιατί αν ήταν κάποιος τον οποίο οι οπαδοί της ομάδας, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης, τον εκτιμούσαν, θα είχαμε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ξέρεις, είναι άλλο αυτό που συμβαίνει εκεί και είναι άλλου είδους προβλήματα, γιατί οι Ρώσοι ιδιοκτήτες υπάρχουν παντού. Ή τέλος πάντων οι ιδιοκτήτες που έχουν επαγγελματικές δραστηριότητες στη Ρωσία υπάρχουν παντού. Α, μια τέτοια περίπτωση ιδιοκτήτη που έχει επαγγελματικές δραστηριότητες στη Ρωσία είναι και του Βανσαβίδη. Είναι άλλο λοιπόν η δυσκολία της μετακίνησης των χρημάτων. Ναι. Που είναι ένα δεδομένο πρόβλημα. Και είναι άλλο αυτό που συμβαίνει με τον Αμπράμοβιτς και την κατάσχεση. Γιατί ξέρεις, γι' αυτό μιλάμε. Ό,τι έχεις το παίρνουμε. Έτσι. Αέρα πατέρα. Είναι, ξαναλέω, πρόκειται για τον απόλυτο παραλογισμό.
Έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία. Κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, πραστικά, κύριε. Οριακά. Οριακά θετική. Ναι, ναι. Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Δεν έχω τίποτα. Ναι. Μια χαρά. Είναι μόνο τώρα πια. Λοιπόν, σας χαιρετώ. 9-10 περιπτώσεις έτσι το περνάνε. Πολύ ελαφριά. Όντως. Ναι, ναι, ναι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.